μοναδικής φύσεως και είναι ο εγγυητής για την ευημερία, για τη σταθερότητα και για την ειρήνη. Και μόνο από κοινού θα μπορέσουμε τις αξίες μας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ειρήνης να τις αντιμετωπίσουμε και να τις ενισχύσουμε και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό τα θέματα ασφαλείας μας και τα θέματα οικολογικής αντιμετώπισης του πλανήτη. Τρίτον, θα πρέπει τα συμπεράσματα από το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία να τα αντιμετωπίσουμε με ιστορική συνείδηση. Δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε και ακριβώς αυτές τις στιγμές ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιδέα ειρήνης. Μετά από αιώνες πολέμων και συγκρούσεων, οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαν τον δρόμο για την ειρήνη και έτσι δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 60 χρόνια οι συνθήκες της Ρώμης. Αυτά λοιπόν παραμένουν και για το μέλλον, εγγυήσεις και είναι αυτονόητα και για το μέλλον. Εμείς όλοι βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι ένας κόσμος σε αναταραχή. Και στην Ευρώπη βλέπουμε τις συνέπειες των πολέμων και της έλλειψης ελευθερίας κοντά μας, δίπλα μας. Αυτό κόστισε πολλούς ανθρώπους τη ζωή τους και πολλούς τους ξερίζωσε και τους ανάγκασε να φύγουν από τις πατρίδες τους. Η Γερμανία έχει ειδικό συμφέρον και ενδιαφέρον και ευθύνη για όλα αυτά τα πράγματα και θέλουμε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τον λόγο αυτό και στον Ντόναλντ Τουσκ και στον Φρανσουά Ολάντ και στον Ματέο Ρέντσι τους κάλεσα στο Βερολίνο για να έχουμε συζητήσεις. Την Τρίτη και την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους άλλους, με τους υπολείπους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Για την έξοδο, αποχώρηση ενός κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σαφής διαδικασία στις συνθήκες. Η διαδικασία αυτή προβλέπει πολυετής διαβουλεύσεις που στο τέλος θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες συμφωνίες για την έξοδο της μεγάλης, την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια, κατά την εξέλιξη των διαβουλεύσεων, η Μεγάλη Βρετανία παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την συμμετοχή της θα πρέπει να προσεχθούν. Και αυτό ισχύει και για τις δύο πλευρές εξίσου. Στόχος μας θα πρέπει να είναι τις μελλοντικές σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση να την διαμορφώσουμε στενή και να διαμορφώσουμε μια εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή, η Γερμανική κυβέρνηση θα προσέξει ιδιαίτερα τα συμφέροντα των γερμανικών πολιτών και της γερμανικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ισχυρή στροπον ώστε να μπορεί να δώσει τις σωστές απαντήσεις στο σημερινό θέμα. Και θα το στηρίξω αυτό μαζί με ολόκληρη την κυβέρνησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή ημέρα αποτελεί τομή για